Καλησπέρα αγαπητοί αγροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια εκπομπή μαζί. Είχαμε μια διακοπή την προηγούμενη πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ρεύμα δεν είχε η περιοχή εδώ πέρα, γινόταν εργασίες. Γι' αυτό και δεν ήμασταν μαζί. Σήμερα όμως θα συνεχίσουμε την εκπομπή που αρχίσαμε από το προηγούμενη, το θέμα μάλλον που αρχίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και είναι η διερεύνηση των βιβλίων των θρησκευτικών του Δημοτικού. Σήμερα θα δούμε τα θρησκευτικά της Τετάρτης Δημοτικού. Για παρεμβάσεις, ερωτήσεις, σχόλια δικά σας, στα email μας radio.eoelas.org ή στο τηλέφωνο μας 2313 022 ή στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος Ορθοδοξίας είναι ο τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ε, για να πείτε τα δικά σας σχόλια. Δεν είναι πιασάρικο το θέμα. Η εκπομπή δεν ασχολείται με πιασάρικα θέματα. Δεν ασχολείται με θέματα τα οποία πουλάνε. Αλλά ασχολείται με ουσιαστικά ζωτικά θέματα τα οποία είχα μια κουβέντα προηγουμένως με τον πρόεδρο του οργανισμού και λέγαμε ότι αυτό το μάθημα και κάποια άλλα μαθήματα που θα μπουν στο δημοτικό θα καθορίσουν τις νέες γενιές. Θα καθορίσουν τους ανθρώπους, τους νεοέλληνες. Ουσιαστικά ζυμώνουν ψυχές. Ουσιαστικά προσπαθούν να αλλάξουν τη σκέψη μας, τις παραδόσεις μας, τις γνώσεις μας, να αλλάξουν αυτό που ξέρουμε σαν Ελλάδα. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο με προλόγους μεγάλους θα μπω κατευθείαν στο βιβλίο όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή που ασχοληθήκαμε με τα θρησκευτικά της Τρίτης Δημοτικού για το έμπειρο μάτι το ξαναλέω για το έμπειρο μάτι θα μου πείτε τι δεν, δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι τις παγίδες δυστυχώς όχι και δει κάποιοι γονείς που δεν θα κάτσουν ενδελεχώς να διαβάσουν το βιβλίο Είχα μια κουβέντα με έναν θεολόγο, σας το είπα, ο οποίος είναι και δάσκαλος, διδάσκει το βιβλίο και μου είπε ότι αυτά είναι από τα βιβλία είναι εξαιρετικά. Ε, δεν καταλαβαίνω τη σκέψη του, αρνούμε να την καταλάβω τη σκέψη του, πώς αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι της νέας εποχής, της νέας τάξης, τα οποία θέλω να βγάλω προσανατολισμένα παιδιά, τα βρήκε καλά. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή αυτόν τον λόγο έχει. Να σα ανοίξει τα μάτια και κυρίως απευθύνεται σε γονεί, Σε παππούδες και γιαγιάδες που διαβάζουν τα εγγόνια. Σε δασκάλους. Σε θεολόγους. Σε ένα μεγάλο πατριωτικό κοινό που αγαπάει την πατρίδα. Που αγαπάει τα παιδιά, που αγαπάει την παιδεία. Αυτή δεν είναι παιδεία. Αυτή είναι θόλωση. Αυτό είναι μπέρδεμα. Είναι διαστρέβλωση των γεγονότων, διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Έρχομαι λοιπόν στο ίδιο το βιβλίο και θα σας παρουσιάζω διάφορα θέματα μέσα από τις σελίδες και θα τα σχολιάζουμε. Πάω στην πρώτη θεματική ενότητα. Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται. Βλέπουμε σελίδα 12. Αν κάποιος από εσάς έχει βιβλίο μαζί του, ή έχει το παιδί του βιβλίο μπορεί να το πάρει τώρα μαζί μας, να το ανοίξει και να βλέπει αυτά που λέμε. Σελίδα 12. Και η θεματική ενότητα, όπως είπα, είναι περί προσευχής. Στις φωτογραφίες έχει ένα τζαμί και το τείχος του δακρύων. Έχει μία εκκλησία, ένα τζαμί και το τείχος του δακρύων. Δηλαδή, μπορούμε να προσευχηθούμε άνετα, είτε στην εκκλησία, είτε στο τζαμί, είτε στο τείχο των δακρύων. Το τείχο των δακρύων για αυτού που δεν ξέρουν είναι ιερό τόπο των Ισραηλιτών όπου πάνε και προσεύχονται. Τώρα σα προετοιμάζω για κάτι άλλο. Για του ανιποψίας τους. Παρουσιάζουν διάφορου ιερού τόπου, ιερού, βάλτε το σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει να σέβομαι εγώ το τζαμί ενώ οι μουσουλμάνοι δεν πρέπει να σέβονται τους χριστιανικούς ναούς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μιλάει για τον ναό του Σολομόντα και δείχνουν ένα ναό. Αλλά δεν λένε από κάτω ότι είναι αναπαράσταση. Είναι αναπαράσταση του καινούργιου ναού του Σολομόντα που θέλουν να εγκαταστήσουν πάνω στο όρος Ιόν. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε, υπάρχει το τέμενος, το Μαρ, δεν υπάρχει ναός Σολομώντα, έχει α, καταστραφεί, όχι τώρα. Το 73 μετά Χριστό καταστράφηκε ο ναός Σολομώντα. Δεν είναι δηλαδή τωρινό έργο. Εκεί πάνω οι μουσουλμάνοι χτίσαν το τέμενο του Ομάρ. Τώρα όμως παρουσιάζουν μια φωτογραφία και λένε αυτό είναι ο ναός Σολομώντα. Και τον παρουσιάζουν αυτό το ναό να υφίσταται πάνω στο όρος Ιόν. Δεν καταλαβαίνω προετοιμάζουν γι' αυτό ότι θα γκρεμίσουν το τέμενος και θα χτίσουν ναό. Αλλά και πουθενά δεν λέει η φωτογραφία ότι αυτό είναι μια αναπαράσταση. Ότι αν τον παλιό ναό. Πουθενά. Και ούτε είναι ο παλιό ναό σε αναπαράσταση. Είναι ο καινούριο ναό που τον έχουν ετοιμάσει. Για να τα προλάβω να σα τα πω όλα, λίγα σχόλια θα κάνω στο κάθε θέμα για να αντιληφθείτε κι εσείς ότι όλο το βιβλίο είναι διασπαρμένο από δηλητήριο. Στη σελίδα 19 έχουν το πατερμό σε νεολική απόδοση. Αλλά ταυτόχρονα το θολωμένο του μυαλό το έχει σε μετάφραση στα Ιαπωνικά, στα Αγγλικά και στα Τούρκικα. Μη σας μπερδεύει που ότι βάλαν Αγγλικά Ιαπωνικά το ρεζουμέ και το κέντρο της σελίδα καταλαμβάνουν τα τουρκικά. Δηλαδή θέλουν να μας εξοικειώσουν με τη τουρκική γλώσσα. Το ίδιο συμβαίνει με τα τουρκικά σύριαλα στα κανάλια. Και προωθούν γενικά ό,τι προέρχεται από εκεί. Πάμε σελίδα 20, πάλι είμαστε στην ίδια θεματική ενότητα, περί προσευχής. Εκεί αντί να δείξουν ορισμένα πράγματα ορθόδοξα, γιατί ορθόδοξη θεολογία είναι αυτή, έτσι. Μα παρουσιάζουν τον Άγιο Φραγκίσκο, τον Άγιο Μπάλτετο σε εισαγωγικά, τη Ασύζη. Που δεν είναι ο Φραγκίσκο, δεν είναι Άγιο των Ορθόδοξων. Και έχουν στο πλάι μια φωτογραφία η οποία δεν έχει καμία σχέση με ορθόδοξη αγιογραφία. Εδώ σε αυτό παίρνω ένα, μια πάσα για να σας πω ότι καμία φωτογραφία εκτός ελαχίστων δεν είναι ορθόδοξες. Όλες είναι κάτι γραβούρες, κάτι σκίτσα που θα λέγαμε τα κάναν παιδιά Δευτέρα Δημοτικού, Τρίτη Δημοτικού και προσπαθούσαν να τα μάθουν αγιογραφία. Κάτι ε, εικόνες οι οποίες είναι απίστευτα, απίστευτα κακότεχνες, μη ποβλάστημες, κακότεχνες, ας το πω έτσι. Έχουν λοιπόν δίπλα στον Άγιο Φραγκίσκο, το Άγιο είπαμε σε εισαγωγικά, απλώ σα το λέω γιατί έτσι το έχει το βιβλίο, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη Άγιο, ή δεν θα τη χρησιμοποιούσα καθόλου. Λέει ο Άγιο Φραγκίσκο Ασή, είναι Άγιο τη Καθολική Εκκλησία που έζησε τον 12ο με 13ο αιώνα. Και τώρα στι εργασίε να ασχοληθούμε με τον Άγιο Φραγκίσκο τη Ασή. Έχουμε τόσου Αγίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον Φραγκίσκο να ασχοληθούμε. Γιατί ρε παιδιά μας τελείωσαν οι Έλληνες. Τι, σα σας ενοχλεί κάθε τι ελληνικό. Κάθε τι ελληνικό πρέπει να το εξορίσετε, να το διώξετε. Τι παράνοια είναι αυτή κάθε τι ελληνικό που να πρέπει να, να φύγει. Αν ας πούμε ο Ιάπωνας ε, πει τον εθνικό του ύμνο θα τον πούμε «Α, αυτός είναι ωραίο, αγαπάει την πατρίδα, του πατριώτης». Αν εμείς πούμε τον εθνικό ύμνο είμαστε φασισταριά. Εντοπίστε λοιπόν, λέει το, η εργασία, τις λέξεις με τις οποίες φανερώνεται ότι ο Άγιος και ο Άγιος και ο Άγιος να, να εγκατασταθεί στη μνήμη των παιδιών ότι είναι Άγιος, δεν είναι Άγιος, βρε παιδιά, είναι της αιρετικής εκκλησίας των παπικών. Είναι 12 το 12ο αιώνα, είμαστε μετά το σχίσμα. Τα αγαθά που θέλει να σπείρει του ανθρώπους. Συνεχίζω, σελίδα 21. Πάμε, φεύγουμε από την 20, πάμε στην 21. Έχει ένα ποίημα του Καβαδία. Ε, μόνο για, προ, για ποίημα, για προσευχή δεν θα το έβαζα αυτό. Ε, σε σχ, παιδικό, σχολικό βιβλίο. Mm. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο γιατί να μην σας φάω το χρόνο και σας... Ε, λέει, οι Ιαπωνέζοι οι ναυτικοί προτού να κοιμηθούν βρίσκουν στην πλώρη μια γωνιά που δεν πηγαίνουν άλλοι και ώρα πολλοί προσεύχονται βουβή γονατιστή. Προσέξτε τώρα εδώ, για τους Ιαπωνέζους ε, λέει καλά λόγια. Πάνε σε μια γωνία, πάνε να προσευχηθούν. Κάτι μακριά ως τα πόδια τους φορώντας νυχτικά, μασώντας η οχροκίτρινη μικρή κινέζη ρύζη, προσφέρουν με την ψηλή φωνή τις προσευχές τους. Διάφορα τέτοια έχει. Και στο τέλος, Όλοι αυτοί ενώ πάνε καλά να προσευχηθούν λέει και για τους Έλληνες ε, από συνήθεια κάνουν το σταυρό τους. Δηλαδή δεν πάνε συνειδητά. Όλοι οι άλλοι πάνε συνειδητά, πάνε σε μια γωνία, πάνε να προσευχηθούν. Οι Έλληνες από συνήθεια κάνουν το σταυρό τους με σιγανή φωνή το μακρουλό σταυρώνουνε λερό προς κέφαλό τους το βρώμικο προσκέφαλό του, δηλαδή το βάζουν το σταυρό. Ό,τι υποδηλώνει αυτό θα το αφήσω ασχολίαστο. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Όλοι οι άλλοι προσεύχονται συνειδητά. Οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί που λένε το πατεριμόν, ε, το λένε από συνήθεια. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι, μετά έχουν αναφέρουν προσευχές των Εβραίων και σούρες από το Κοράνι. θα μαθαίνουμε προσευχές από το Κοράνι. Αν όμως βγω, εγώ δάσκαλος είμαι, λέω, που κάνω μία υπόθεση, και πώς τα παιδιά μάθετε τη σούρα του Κοράνι που λέει ότι αν η γυναίκα μου δεν με υπακούσει έχω το δικαίωμα να τη δύρω και αν δεν με υπακούσει και δεύτερη φορά έχω το δικαίωμα να τη χτίσω ζωντανή σε ένα τείχο, θα τους αρέσει. Γιατί δεν πρέπει να τα λέμε όλα. Δηλαδή, μπορώ να αποκρύψω κάτι από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Έχω το δικαίωμα να αποκρύπτω κάτι από αυτό που λέει το Κοράνι. Φανερά δεν το λέει, είναι μυστικό βιβλίο. Θα τους αρέσει. Κι όμως παρουσιάζουν σούρε από το Κοράνι. Θεματική ενότητα. Μιλάει για την Παναγία. Είναι η δεύτερη θεματική ενότητα. Μιλάει για την Παναγία η μητέρα του Χριστού. Και τώρα κοιτάξτε, όλα τα ποίηματα είναι δηλητηριώδη. Έχει ένα πείμα του Νικηφόρου Βρετάκου. Και άλλων γνωστών και αγνώστων, ασήμων και σημαντικών δεν έχει σημασία. Είναι επιλεγμένα τα πείματα όλα να δηλητηριάσουν τα παιδιά. Κάποιο πείμα καλό, αξίας, σημαντικό, δεν υπάρχει. Γράφει λοιπόν ο Νικηφόρος Βρετάκος και το έχουν περάσει στα σχολεία μέσα. Η Παναγία χτενίζει τα χρυσά της μαλλιά στο μικρό της παράθυρο και φτάνει, βασιλεύει ο ήλιος, ο Ιωσήφ ανεβαίνει από ψηλά να της κόψει ένα κόκκινο άνθος. Βάζουν δηλαδή την Παναγία το απόγευμα να χτενίζει τα μαλλιά της και να τη φλερτάρει από κάτω ο Ιωσήφ, από ένα παράθυρο. Δηλητήριο, εσχρό, οι δάσκαλοι που το διδάσκουν το, το, αντιλαμβάνονται ή το αντιλαμβάνονται και το προσπερνούν να μην χαλάσουν τη ζαχαρένια τους. Και όπως σας είπα όλες οι φωτογραφίες μέσα έχει εικόνε τη Παναγία από όλο τον κόσμο. Τέσσερι φωτογραφίε με αναγεννησιακά χαρακτηριστικά και ένα τορφαντούλι Χριστό. Τι να σα πω, έτοιμο για ψήσιμο. Τίποτα ορθόδοξο. Επίση, σελίδα 39, εκεί που παρουσιάζουν την Παναγία. Την... είναι και. τώρα γίνονται βλάστημοι. Παρουσιάζουν την Παναγία με βαμμένα χείλη. Και να έχει ένα Χριστό στην αγκαλιά τη, καμία σχέση με βυζαντινή τεχνοτροπία. Ναι, με βαμμένα χείλη, μη σα φαίνεται περίεργο. Πάω στο επόμενο πείμα, πάλι για την Παναγία. Το έγραψε κάποιος Αλβέρτος από τον Κογκό. Καλή μου μητέρα Παναγία, είναι αυτό σα σας θυμίζω και στην τρίτη δημοτικού που είδαμε που παρουσιάζουν την Παναγία ντυμένη Ινδιάνα με κοτσίδες Ινδιάνικες. Ρούχα Ινδιάνικα, ξέρετε εκείνα τα δερμάτινα με τα χρώσια κτλ, κτλ. Τώρα εδώ την Παναγία την παρουσιάζει το πείμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Καλή μου μητέρα Παναγία, οι κίτρινοι σου δάνεισαν το χρώμα τους. Ποιοι κίτρινοι της δάνεισαν το χρώμα της. Είχε καμία σχέση με Κίνα ή Ιαπωνία ή η Παναγία πέρα από βλάστημο, είναι και διεστρεβλώνουν την αλήθεια. Εβραία ήταν η Παναγία. Πού είναι το κίτρινο το χρώμα, από πού προήλθε το κίτρινο το χρώμα. Οι κόκκινοι σε έκαναν ίδια με τις γυναίκες τους. Αναφέρεται στους Ινδιάνους που σας είχα πει προηγουμένως που το λέει στην τρίτη δημοτικού, τα βλέπετε πώς θα συνδέουν τα στραβά τους στα μυαλά. Θα αρνηθεί στο δικό μας το μαύρο χρώμα, και τώρα εδώ την παρουσιάζουν και μαύρη, είσαι κίτρινη για του κίτρινου, με του κόκκινου κόκκινου, είσαι λευκή με του λευκού. Και με του μαύρου μαύρη. Παιδιά, η Παναγία ένα χρώμα. Η Παναγία μπορεί να είναι όλου του κόσμου, αλλά επειδή είναι με όλο τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι είναι μαύρη. Ωραία. Και εγώ έχω έναν οφείλο μαύρο. Και το συμπαθώ και μια χαρά τα πάμε. Πρέπει να γίνω μαύρο για να μου αρέσει. Και να με συμπαθήσει και εκείνο. Δεν το καταλαβαίνω. Αν ζητήσω εγώ όμως το μαύρο να ξασπρίσει. Θα είναι ρατσιστικό. Θα είναι ρατσιστικό. Γιατί όμως την Παναγία ζητά να την μαυρίσουν. Να την κυτρινίσουν, να ε, την Σας το λέω. Έχετε ένα φίλο και λέτε εγώ σε φαντάζομαι λευκό. Θα ήθελα να είσαι λευκός. Για να σε αγαπάω πιο πολύ. Άκη θα σε πούνε ρατσιστή, άστον με το χρώμα του. Γιατί την Παναγία θέλετε να την αλλάξετε χρώμα. Συνεχίζω. Απρολάβω να σα τα πω όλα. Τι να πω. Έχω πάρα πολλά παραλήψει από τα βιβλία που δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος να κάνουμε πολλές εκπομπές να το συζητήσουμε. Και τώρα αφού μας παρουσιάζουν την Παναγία, όπως την παρουσιάζουμε αυτό το στρεβλό τρόπο, μας παρουσιάζουν να μάθουμε και το Κοράνι τι λέει για την Παναγία. Λε και εμεί σχέση έχουμε με το Κοράνι, ή θέλουμε να μάθουμε τι λέει το Κοράνι. Ερώτηση. Το τι λέει η Αγία Γραφή, η καινή διαθήκη, διδάσκονται οι άλλοι λαοί για... εκτό από τον Χριστό. Εκεί δεν διδάσκονται, δεν μπαίνει η Αγία Γραφή. Σε εμά όμω μπαίνει η Κοράνι. Και οι εβραϊκέ ε, οι διδαχές. Αλλά δεν λέει καμία προφητεία για την Παλαιά Διαθήκη. Ότι η Παναγία είναι προεφητευμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά θα μας πει τι λέει το Κοράνι. Τι θέλω να το παρουσιάσω το Κοράνι, ότι είναι καλό βιβλίο. Δεν είναι καλό βιβλίο. Δηλητηριώδε είναι. Πολεμικό άπειλο είναι βιβλίο. Είναι το βιβλίο που πάει τον πολιτισμό πίσω. Είναι του ανθρώπου που του χτυπάει εκατομμύρια χρόνια πίσω. Είδατε, όταν μπήκα στη Συρία μέσα στα μουσεία, πέραν τις βαριοπούλες και σπάνανε ακόμα και αρχαία, τα αρχεία, τα αγκάλματα. Δημόσια μπροστά σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το Κοράνι. Ό,τι δεν συμφωνεί με το Κοράνι, καίγεται και καταστρέφεται. Αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Πάμε, συνεχίζω. Σπουδαία παιδιά, θεματική ενότητα. Είναι η τρίτη θεματική ενότητα, σπουδαία παιδιά. Άλλο δηλητήριο εδώ πέρα τώρα. Σελίδα 49. Υπάρχουν δίπλα μας παιδιά με γονείς και ακόμα και παιδιά που μεταναστεύουν, που μεταναστεύουν ασυνόδευτα μόνα. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους. Ουσιαστικά τι πάνε. Πάνε να φυτέψουν ενοχές στα παιδιά να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των μεταναστών. Εάν ξέρεις λίγο ψυχολογία, ξέρεις ότι αυτά τις ευαίσθητες ψυχούλες Τετάρτης Δημοτικού προσπαθείς να τους φυτέψεις στη συμπόνια. Γιατί συμπόνια μόνος μετανάστες. Και δεν έχουν ότι κάθε χρόνο έχουμε χιλιάδες αυτοκτονίες να συμπαθήσουμε και τις οικογένειες αυτών που αυτοκτόνησαν. Να συμπαθήσουμε τις οικογένειες αυτών που έμειναν άνεργοι. Να συμπαθήσουμε τις οικογένειες που έχουν ανάπηρα παιδιά να συμπαθήσουμε τις οικογένειες που έχουν παιδιά στα νοσοκομεία με λευχημίες, να συμπαθήσουμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μακροχρόνιες εκφυλιστικές νόσους και είναι καθυλωμένοι στα, στα κρεβάτια τους. Γιατί μόνο στους μετανάστες, γιατί αυτή η ρατσιστική επιλεκτική ευαισθητοποίηση, γιατί να βάλει το παιδί της αυτόν τη θέση. Ε και φυσικά τους βάζουν να διαβάζουν βιβλία και να διηγηθούν στην τάξη ποιε δυσκολίες πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά στους νέους τόπους που βρέθηκαν για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για να βοηθήσουν την οικογένειά τους και για την επιμονή τους να γίνουν κάποια στιγμή σπουδαία. Και εκεί ρίχνουν και το άλλο το δηλητήριο. Συνδέουν τους μετανάστες με την αποδημία του Χριστού στην Αίγυπτο που έφυγε κυνηγούμενο από τον Ηρώδη. Συζήτησε εντάξει, πότε φεύγει ένα παιδί από τον τόπο του. Είναι το ίδιο που πήγε ο Χριστό Μετανάστη πρόσφυγα, όπω θέλετε πείτε το, διωγμένο στην Αίγυπτο, και είναι το ίδιο αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και σήμερα μάλιστα, μόλι έμαθα, στα ψηλά λόγια τη Πάτρας, κατέβασαν την ελληνική σημαία και μπήκαν σε ένα παρεκκλήσι και το βανδάλισαν. Αυτά έκανε ο Χριστός στην Αίγυπτο που πήγε. Πήγε εκεί για να απολαύσει ό,τι απολαμβάνουν αυτοί. Συνεχίζω. Σελίδα 52. Μέσα σε όλα αυτά μας παρουσιάζουν και ένα γυμνό άγαλμα το διάσημο άγαλμα του Μιχαήλ Άγγελου που κρατάει στον ώμο του μια σφεντόνα με πέτρες για να θυμίζει την νίκη του Δαβίδα απέναντι στο Γολιάτ. Αυτά τα αναγεννησιακές ζω ζωγραφιές που κάνουν οι δυτικοί και παρουσιάζουν, δεν ξέρω γιατί τη δυτική τεχνοτροπία και όχι την ορθόδοξη ελληνική βυζαντινή γεωγραφία. Και φυσικά το βιβλίο είναι γεμάτο με φωτογραφίες όπως σελίδα 62, με παιδιά μεταναστών, με παιδιά με πρόσφυγες και λοιπά και λοιπά. Για να ευαισθητοποιήσουν τις ψυχούλες τις μικρές, τις αθώες. Πάμε. Θεματική ενότητα, όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί. Μιλά για το ορθόδοξο βάπτισμα και μετά για το βάπτισμα των παπικών και των προτεσταντών. Έχουν οι προτεστάντε βάπτισμα. Έχουν πουθενά οι προτεστάντε βάπτισμα. Έχουν η παπική βάπτισμα. Το αποδεχόμαστε. Οι προτεστάντε λέει σελίδα 79 δεν δέχονται τον βαπτισμό Το βάπτισμα δηλαδή σε βρεφική ηλικία ή παιδική ηλικία. Τι λένε οι προτεστάντε. Πιστεύουν ότι η βάπτιση αποτελεί μια δημόσια ομολογία πίστη στο Θεό που μπορεί και πρέπει να την κάνει ένα άνθρωπο που είναι αρκετά μεγάλο για να κατανοεί τι πιστεύει. Τελικά, έτσι πώ παρουσιάζουν, παρουσιάζουν του Προτεστάντε να έχουν δίκιο. Το ότι αρνούνται ολικά το βάπτισμα και την ιεροσύνη και όλα τα μυστήρια δεν το λένε. Αντιθέτω, έχουν τελετές ενηλικίωση στον Ιουδαϊσμό. Το ξεπεράσαμε το βάπτισμα. Πάμε το βάπτισμα τώρα στον Ιουδαϊσμό το βάπτισμα. Το αντίστοιχό τους που έχουν ε, μια τελετή που λέγεται Μπαρ Μιτσβά να νοθεύσουν τα παιδιά να μάθουμε το, το, τις παραδόσεις των Εβραίων. Τι δουλειά έχουμε ρε παιδιά να μάθουμε. Οι Εβραίοι μαθαίνουν τις παραδόσεις ελληνικές. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Είναι εβραϊκή τελετή ενηλικίωση και είναι επίσημη χαρούμενη τελετή κλπ, κλπ, κλπ. Τα αγόρια όταν συμπληρώνουν τα 13 χρόνια και τα κορίτσια 12 χρόνια αναλαμβάνουν πλέον την ευθύνη των πράξεών του ενώπιον του Θεού και τη κοινότητα. Και λέει, αρχίζει, πότε γίνεται το Σάββατο για τα αγόρια, για τα κορίτσια. Πάμε τελετέ ενηλικίωση. Ουσιαστικά αυτέ τι τελετέ ενηλικίωση τι. Στις... Πάνε να περάσουν στο μυαλό των παιδιών ότι είναι το ίδιο με το βάπτισμα. Άλλο η τελετή ενηλικίωση που έχουν οι μουσουλμάνοι, άλλο οι Εβραίοι. Κι άλλο οι Ορθόδοξοι. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα το βάπτισμα των Ορθόδοξων. Σελίδα 80. Τελετέ ενηλικίωση των μουσουλμάνων για τα αγόρια. Η τελετή με την οποία το αγόρι θεωρείται ότι είναι μουσουλμάνο είναι τελετή τη περιτομή. Λέει πότε γίνεται Παρασκευέ, Σάββατα κτλ. κτλ. Ε, και εκεί τον δίνουν το παιδί με παραδοσιακή στολή. Παραδοσιακή στολή. Αν τίσουμε εμεί ένα παιδί με παραδοσιακή στολή, τι θα μα πούν, γραφικού, ηλίθιου, οπισθοδρομικού. Ε, η τελετή γίνεται πάντοτε παρουσία του Χότζα και πνευματικού δασκάλου τη κοινότητα που θα πει προσευχή για το παιδί και του γιατρού. Ε, και εδώ τώρα κοιτάξτε. Συνήθω η τελετή του Σουνέτ είναι αυτή η περιτομή. Γίνεται για δύο και περισσότερα γόρια ταυτόχρονα και συχνά τελείται παράλληλα με ένα γάμο. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι ενηλικιώνουν τα κορίτσια. Μπορεί να τα παντρέψουν κιόλα. 12 χρονών. Και προχθέ βλέπαμε στα μέσα κοινωνική δικτύωση ένα 12χρονο μετά ε, την τελετή της χένας που κάνουν κάνουν και κάτι άλλο δεν ξέρω πρέπει να βάλω μπιπ κόβουν ένα μέλος από τα γενικά όργανα της γυναίκας μόνο και μόνο σε αυτήν την τελετή ενηλικίωσης εδώ κάνω ένα μικρό διάλειμμα σας το αφήνω στο μέσον. Θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο. Και πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές να συνεχίσουμε το θέμα των μαθημάτων της Τετάρτης Δημοτικού. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας στο email μας radiopapaki.eolas.org στα τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 2313-022-040 ή σελίδα μας στο facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ενστάσεις, απορίες, ερωτήσεις ή θέλετε κάτι να σχολιάσουμε μαζί μπορείτε να κάνετε τις δικές σας πανεμβάσεις, τις δικές σας ερωτήσεις. Μείναμε στο θέμα που έχει τελετές βαπτίσματος και παρουσιάζει το ίδιο να είναι η βάπτιση των Ορθοδόξων Χριστιανών με την περιτομή των Μουσουλμάνων και με τις εβραϊκές εορτές ενηλικίωσης. Και τις παρουσιάζει, λες και μας ενδιαφέρει, όλη αυτή η παράδοση όλων αυτών των άλλων λαών. Εδώ δεν ξέρουμε τη δική μας παράδοση, δεν ξέρουμε τη χριστιανική μας πίστη. Δηλητηριάζουν τα παιδιά βάζοντάς τους όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να μαθαίνουν για το Χότζα, για, για, για. Και μείναμε στο σημείο που κάνουν περιτομή στα γόρια και κάνουν και μια εκτομή, είπαμε, ενό μέρους των κοριτσιών και μετά γίνεται και γάμος. Τέτοια πράγματα διδάσκονται τα παιδιά μας. Και σας είπα πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ένα 12χρονο κοριτσάκι που παντρεύτηκε έναν 80χρονο. Ναι, αυτό θεωρείται πάρα πολύ φυσιολογικό στο Ισλάμ. Πάρα πολύ φυσιολογικό. Και φυσικά το παρουσιάζουν όλο το γεγονός ότι είναι γυναίκε που βρίσκονται, τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια. Ε, περνάνε ωραία, περνάνε καλά. Όλα καλά και όλα ωραία. Προχωρώ. Θεματική ενότητα, πέμπτη. Ιερή τόπη και οι πορείε. Βλέπετε, όλα είναι ανακατεμένα. Όλα ανακατεμένα. Και να γίνει ένα τάραχο μέσα στο μυαλό των παιδιών να μην αντιλαμβάνονται τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Τετάρτη Δημοτικού έχει την κρίση να μπορεί να αντιληφθεί τι είναι καλό και τι είναι σωστό, τι είναι ορθό και τι είναι λάθο. Αλλά όταν του δίνει όλα μαζί αυτά τα θέματα, πνευματική σύγχυση θα έχουν τα παιδιά. Είπαμε. Πέμπτη θεματική ενότητα, Ιεροί Τόποι και ιερές πορείες. Σελίδα 101. Και εκεί έχει τους θρησκευτικού προορισμού των ρωμιοκαθολικών και παρουσιάζουν. Όπως έχουμε α πούμε εδώ εμείς στην Παναγία της Τίνου, είναι το ίδιο στην Πορτογαλία που έχουν οι τη Φάτιμα. Και μάλιστα εκατομμύρια πιστοί σειραίων κάθε χρόνο στη Φάτιμα, για να προσκυνήσουν στο μέρος όπου εμφανίστηκε η Παναγία. βλέπετε παιδιά, εμφανίστηκε η Παναγία στη Φάτιμα. Δεν μας τρελάνετε, δηλαδή, αυτά που είναι ψευδή τα παρουσιάζεται ως πραγματικά. Στο σημείο έχει δημιουργηθεί και μια πηγή στα νερά της οποίας λέγεται ότι όποιος μπει μέσα θεραπεύεται από κάθε ασθένεια. Δηλαδή, η Φάτιμα στην Πορτογαλία και η Παναγία της Τίνου, ή η Παναγία της Μηχανιώνας ή η Παναγία Σουμελά είναι τα ίδια προσκυνήματα. Το ότι βρίζουν οι Ρωμιοκαθολικοί την Παναγία και είναι αχαρή το τι κατά τους Αγίους Εκκλησίες μας τους παρουσιάζουν ως είναι χαριτωμένοι και έχουν μυστήρια και ότι έχουν εκκλησίες και ότι έχουν η Παναγία. Την Παναγία την οποία αντιβλαστημούνε. Τη ναι, και οι καθολική και οι Προτεστάντε τη την Παναγία. Με το δικό του τρόπο καθένας. καθένα. Πάμε την επόμενη σελίδα, 102 σελίδα. Έχουμε την Παναγία τη Λούρδη. Η Παναγία τη Λούρδη είναι από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα των Καθολικών. Η διάδοση προσκυνήματο ξεκίνησε το 1858. Μια μικρή κοπέλα, η Μπερναντέν, Αναφέρει ότι εμφανίστηκε η Παναγία σε μια σπηλιά έξω από την πόλη τη Λούρδη. Πολλοί άνθρωποι και προσκυνητέ του χώρου μιλούν για διάφορα θαύματα τη Παναγία και εκεί συνεχίζεται το ίδιο πράγμα, το ίδιο βιολί. Ε, ότι η Παναγία τη Λούρδη είναι η αντίστοιχη Παναγία των Ορθοδόξων, η αντίστοιχη Παναγία των, Γά, των Πορτογάλων, των Γάλλων κλπ. Επίση παρα... παρουσιάζουν την Σαντιάγκο Ντεγκομποστέλα στην Ισπανία. Και τώρα τα παιδιά μία σύγχυση μέσα στο μυαλό τους. Ποια Παναγία και ποιοι έχουν δίκιο και ποιοι έχουν άδικο και αυτοί έχουν Παναγία και εμείς έχουμε Παναγία και όλα τα ίδια πράγματα είναι. Και φυσικά τώρα φεύγουν από τα, από τους Προτεστάντες, φεύγουν από τους Παπικούς, φεύγουν από όλους αυτούς τους αιρέσεις και πάνε τώρα σε αλλόθρησκους, προσκυνήματα θρησκειών στον κόσμο, σελίδα 104. Ε, και εδώ τώρα θα μείνω στην επικεφαλίδα. Μόνο από την επικεφαλίδα θα καταλάβετε. Μια ιερή πόλη με τρεις αβραμικές θρησκείες. Τι σημαίνει αυτό, να σας το εξηγήσω. Ότι και οι Εβραίοι και οι Ιουδαίοι, οι Μουσουλμάνοι και οι Χριστιανοί δέχονται ως προπάτορα τον Αβραμ. Άρα αφού δεχόμαστε κατά μία έννοια τον Αβραμ ως ιερό πρόσωπο πίσω είμαστε αβραμικές θρησκείες ε, δεν ξέρω πως θα θέλω να μας τρελάνε. τι σχέση έχει το Ισλάμ που έστω δέχεται σαν ιερό πρόσωπο τον Αβραμ με τον Χριστιανισμό που δέχεται τον Αβραμ ως ιερό πρόσωπο ποια σχέση Ισλάμ Εβραϊσμού Ορθοδοξίας μα καμία μα καμία Μα θα μου πει το Πατριάρχη, οι πολλέ θρησκείε αυτέ σώζουν οι μονοθυλιστικέ θρησκείε. Και αν θυμάστε, σα είχα πει σε μια άλλη εκπομπή ότι βγάλανε ένα γραμματόσημο, έναν Ορθόδοξο Επίσκοπο, έναν Ιμάμι Εβραίο και έναν Ραβίνο Εβραίο και ένα Μουφτί, πώ λένε οι Μουσουλμάνοι, και του παρουσίασαν. Του τρει καθήμενου μαζί σε αυτό το γραμματώσιμο κυκλοφόρησε, νομίζω, επαιτειακό. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά θα σα γελάσω. Το έχω δει, το γραμματώσιμο. Και αυτή είναι καινούργια τριάδα. η αντικατάσταση τη Τριάδα τη δική μα, θα έχουμε μια τριάδα θρησκειών που όλε σώζουν. Όλε σώζουν. Βλέπουμε τη μυσαλλοδοξία και την εχθρότητα που κυριαρχεί στο Ισλάμ και σώζει. Ισοπεδωτικά. Άρα τα παιδιά ξέρουν ότι και οι τρεις είναι αβραμικές, έχουν ως ιερό πρόσωπο δέχονται τον Αβραμ, άρα και οι τρεις θρησκείες, σύμφωνα και με τα λεγόμενα των θρησκευτικών αρχηγών, αυτών των θρησκευτικών αρχηγών, των φαύλων, των διεστραμμένων θρησκευτικών αρχηγών, συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ καθόλου τον Πατριάρχη να προσεύχεται για την νίκη των Τούρκων εναντίον των Σύριων όταν οι Τούρκοι έχουν γκρεμίσει χιλιάδες εκκλησίες έχουν βρωμίσει τους ιερούς τόπους των Ορθοδόξων και όταν ο πόλεμος Συρία γίνεται για να διώξουν τον Άσαντ επειδή είχε δώσει πολλές ελευθερίες στους χριστιανούς της Συρίας και τους θεώρησε ελευθέρους να θρησκεύουν. Και γι' αυτό γίνεται το όλο πατερντή. Γιατί ένας θεωρητικά ο Άσαντ Μουσουλμάνος επέτρεψε και οι χριστιανοί ελεύθερα να θρησκεύουν. Και επειδή άρχισε να ανθίζει ο χριστιανισμός Συρία, έπρεπε να το κάψουν αυτό το κράτος. Γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία. Τώρα τα γεωπολιτικά που μπλέ, πάνε να μπλέξουν μέσα και αυτά εδώ είναι κερασάκι στην τούρτα. Πάμε θεματική ενότητα έκτη, χριστιανοί άγιοι και ιερά πρόσωπα άλλων θρησκειών. Ιερά πρόσωπα, έτσι όπως σας το λέω, ούτε εισαγωγικά ούτε τίποτα. Στην 110 σελίδα τους βάζω μια εργασία. Διαβάστε, λέει, δυο ιστορίες στα παιδιά αγάπης, μια παλιά και μια σημερινή. Σε ποια σημεία μοιάζουν. Και τώρα, ο Χουσέιν Σβάιχ, πρόσφυγας, 18 χρονών, μεταφέρει τον 7χρονο ξάδελφό του Σαϊλβουλάχ που όταν ξεκίνησε το αξίδι προσφυγιά από τη Δαμασκό, τα πόδια του ξαδέλφου του είναι σπασμένα και πρέπει να το μεταφέρω για μεγάλε αποστάσει. Δηλώνει το παιδάκι το ένα που μεταφέρει το άλλο. Δεν ξέρουμε αν οι φωτογραφίε είναι fake. Είναι ψεύτικες, Είναι φτιαχτέ. Αλλά σα είπα, προσπαθούν συνέχεια με πρόσφυγε να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά. Σε ένα βιβλίο των θρησκευτικών, εάν θε να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, όλε τι πάσχουσε κοινωνικέ τάξει, τι βάζει εκεί πέρα και τι παρουσιάζει. Και λε και αυτοί έχουν δικαιώματα. Και αυτοί έχουν την ανάγκη τη φροντίδα μα και την ευαισθητοποίησή μα. Αντιθέτω, όταν είναι για πάσχουσε κοινωνικέ ομάδε, κανεί δεν δείχνει καμιά ευαισθησία. Όπω σα είπα πριν δύο-τρία χρόνια που πήγαμε με το Σύλλογο Παρκιστονικών να ζητήσουμε από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκη να μας δώσει περίπτερο στην Οδό Αριστοτέλους για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για την όσο πάρξον, αρνήθηκε. Φυσικά, μας ήμασταν μουσουλμάνοι και θέλαμε να μοιράσουμε κοράνια, θα μας έδινε με, χίλιες, ε, με χίλιους δυο τρόπους βοήθεια. Τέτοια κακοήθεια. Ακόμα και σε άρρωσες κοινωνικές ομάδες αρνήθηκε να βοηθήσει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στην Παγκόσμια ημέρα τη νόσου Πάρκισσον. Αυτά κάνει ο κύριο Μπουτάρη. Να μου πείτε τώρα πώ έφτασα στο Μπουτάρη. Φτάνω ότι η ευαισθησία μα εξαντλείται μόνο στους πρόσφυγες. Πού είναι η ευαισθησία μα για αυτού του ανθρώπου που έχουν αυτό το πρόβλημα. Ποιο ασχολείται μαζί του. Δεν πουλάει. Και εδώ τώρα τι κάνουν, πάνε να μπερδέψουν τα παιδιά παρουσιάζοντα την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Δηλαδή, ο καλό Σαμαρίτη που βοήθησε, πρέπει να γίνουμε καλοί Σαμαρίτε και να βοηθήσουμε. Ποτέ ο χριστιανισμό δεν ήταν μισαλόδοξη θρησκεία. Ποτέ δεν ενόχλησε κανέναν. Ο χριστιανισμό, η ορθοδοξία, συγγνώμη, να το ξεχωρίσω. Γιατί αυτό που λένε χριστιανοί τη Δύσεω είναι άλλο πράγμα. Ξέρετε όμιλων, δεν του δέχεται καν σαν χριστιανού, του δέχομαι ω ιδωρολάτρε. Πιστεύουν ένα έναν Θεό ή Χριστό που δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Αυτό ο Χριστό που πιστεύουν είτε οι Προτεστάντε είτε οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν υφίσταται αυτό ο Χριστό. Άρα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να του πω ιδωρολάτρε. Γιατί όταν λέω ο Χριστό εγκατέλειψε τον κόσμο και έφυγε εκεί πέρα πάνω και άφησε αντιπρόσωπό του βικάριο τον Πάπα. Αυτός ο Χριστός είναι άλλος Χριστός, γιατί ο δικός μου ο Χριστός Είπε εγώ θα είμαι μαζί σας έως συντελείας του ενών. των αιώνων. Και δεν εγκαταλείπω το, τη γη. Δεν εγκαταλείπω τους ανθρώπους. Δεν, εγκα, δεν φεύγει η χάρη μου από πάνω τους. Άρα για αυτόν τον Χριστό που μιλάνε οι παπικοί και οι προτεστάντες είναι άλλος Χριστός, είναι ψεύτικος, είναι είδωλο. Για αυτούς δεν θα απολογηθώ τι εγκλήματα κάνανε. Και αυτοί κάνανε εγκλήματα με τις σταυροφορίες αλλά κυρίως κάνανε εγκλήματα όχι εναντίον των μουσουλμάνων που λένε ότι έκαναν αντίον των μουσουλμάνων. Τα εγκλήματα έγιναν αντίον Ορθοδόξων με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204. Έτσι λοιπόν, όταν θα ευαισθητοποιείς κόσμο, θα τον ευαισθητοποιείς όλα τα θέματα θα τα βάζεις. Αλλά δεν είναι η φάση που μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν ορισμένα πράγματα και τα δηλητηριάζουν. Και φυσικά, μας παρουσιάζουν τους καινοφανείς Αγίους τύπου Πορφύριου Καστοκαλυβίτη και το Αϊδόνι και τον Φραγκίσκο της Ασίζης πάλι και τα ζώα για Ορθοδόξους Αγίους παιδιά Ορθόδοξα θρησκευτικά κάνουμε θα πείτε για κανέναν Άγιο Ορθόδοξο για τον Φραγκίσκο της Ασίζης και που τον αναφέραμε και πιο προηγούμενε σε προηγου... προηγούμενες σελίδες πάμε τώρα 121 σελίδα ο Μωάμεθ είναι διδητής της θρησκείας του Ισλάμ και εξηγεί εκεί τι είναι το Ισλάμ και προχωράει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Πάμε σελίδα 122 και τώρα μας μιλάει για τον Ραβίνο Ελέε, Ελιέζερ. Όπου έζησε αυτός ο Ραβίνος έζησε στην Πολωνία και προσπαθεί τώρα τα παιδιά να τους μάθει τι είναι ο χασιδισμός. Χασιδισμό δεν μαθαίνουν οι φοιτές θεολογίας. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά τη Τετάρτη Δημοτικού τι είναι ο χασιδισμό. Ο χασιτισμό είναι μία παρεκτροπή των Ιουδαίων. Ραβινική έρεση θα έλεγα. Α το πούμε έτσι. Και παρουσιάζουν μάλιστα και δύο ραβίνους με τα κοτσεδάκια τους εκείνα τα μπουκλάκια, ξέρετε, που γυρνάνε δεξιά-αριστερά και τα καπελάκια του, να μα εξοικειώσουν και με του μουσουλμάνους και με του ραβίνου. Όλο παραδόξο. Μα όλο παραδόξο. Απουσιάζουν φωτογραφίες ορθοδόξων ιερέων. Καμία εντύπωση. Να συνηθίσω εγώ στην ιδέα του Ισλάμ, να συνηθίσω στην ιδέα του Εβραίου με τα κοτσιδάκια, αλλά πουθενά ή αν, αν έχει όλο το βιβλίο μέσα μια φωτογραφία όλο και όλο. Ορθοδόξων ιερέων Ορθοδόξο ρε παιδιά. Στην Ελλάδα ζούμε. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Ο περισσότερος λαός θρησκεύει. Με το δικό του τρόπο. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Δεν έχει σημασία. Με το δικό του τρόπο. Εβάλτε και ένα ιερέα Ορθοδόξο. Δεν είμαστε οι περισσότεροι. Ανήκονται στο θρήσκευμα του Εβραϊσμού. Επίση, αφού μα παρουσιάζει τον δάσκαλο τον Ελιέζα, και τι μα ενδιαφέρει, που έζησε και όλα στην Πολωνία, ιστορία ελληνική θα μάθουμε. Μετά πάει σε σελίδα 124 για τον Όσκαρ Ρωμέρο, αρχιεπίσκοπο Καθολική Εκκλησία του Εσσαλ Σαλβαντόρ. Πολύ κοντά είναι το Εσσαλβαντόρ. Η Κύπρο απέχει όμω μακράν αν εγώ βγω και διαμαρτυρηθώ για το Σαλβαντόρ, για το Βενεζουέλα, για, το... για όλες αυτές τις χώρες. Είμαι ε, φυσικά, είμαι σωστός. Αν διαμαρτυρηθώ για την Κύπρο, για τα κατεχόμενα, για τη Βόρειο Ήπειρο που είναι κατεχόμενη, για τα δεινά των Ελλήνων είμαι λάθος. Δηλαδή έχω το δικαίωμα να παρουσιάζω το, τα δεινά, τα βάσανα των άλλων λαών. Τα βάσανα των Ελλήνων θα τα πω. Είναι αλλού θέμα να τα πει. Αλλού να διαμαρτυρηθεί. Δεν είναι δικό μου θέμα να υπερασπίσω πρώτα την πατρίδα μου. Πώς μπορώ να αγαπήσω μια πατρίδα άλλη όταν δεν αγαπώ τη δική μου. Ερώτηση. Παρουσιάζουν λοιπόν τον Όσκαρ Ρομέρο, το 1917, Αρχιεπίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας, όπως είπαμε, του Έλλας Σαλβαντόρ. Μετά πάνε στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, μαύρος προτεστάντης πάστορας, ειρηνιστής, στη, ε, δεν πίστευε στη βία, αλλά στην παθητική αντίσταση και λοιπά και λοιπά. Για όλους αυτούς έχουν να πούνε πάρα πολύ ωραίες ιστοριούλες. Ιστορία ελληνική, κανένα πατριώτη Έλληνα, Κάνα μάρτυρα. Όλοι αυτοί, υποτίθεται ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, δολοφονήθηκε κιόλα. Από του Έλληνε που δολοφονήθηκαν και τον Καποδίστρια που δολοφονήθηκε από ξένε δυνάμει, κουβέντα, γιατί ήταν ακράδαντα ορθόδοξο Καποδίστρια, και ξέρουμε και ποιοι τον σκότωσαν, και ξέρουμε και τι ιστορίε, ποιανόν δάχτυλο ήταν. Και μετά πάνε στο Μαχάτ Μαγκάντι. Βλέπετε, από την Ιδία στη Βενεζουέλα, στην, στο Σαλβαντόρ, στην, στο Ισραήλ, για Ελλάδα, παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε, μπερδευτήκατε. Αυτά είναι τα θρησκευτικά. Που κάνουν τα παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού. Όχι θεολογικές σχολές, παιδιά Τετάρτης Δημοτικού. Ε, και παρουσιάζουν ας πούμε, και το κίνημα του Μαχάτ Μαγκάντι. Πάμε. Ε, νομίζω σας έχω δηλητηριάσει πάρα πολύ με όλα αυτά που έχω πει. Είναι... Δεν ξέρω, ε, εγώ χαλάστηκα που τα διάβαζα και τουλάχιστον ε, λέω δεν έχω άμεσα αυτή τη στιγμή παιδιά στο σχολείο, στο δημοτικό. Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, πιθανόν ότι κάνανε και πάρα πολλοί άλλοι γονεί, οι οποίοι υπέγραψαν χαρτιά που ζήτησαν την απαλλαγή από τα θρησκευτικά και μάλιστα πολλοί σύλλογοι γονέων, σας ενημερώνω, ζήτησαν ορθόδοξη σύλλογοι γονέων, έτσι. Ζήτησαν απαλλαγή από αυτά τα θρησκευτικά. Όπως ζήτησαν απαλλαγή και από τα θρησκευτικά της τρίτης δημοτικού. Και νομίζω ότι λίγο, 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 λίγο θα ξυπνήσει ο κόσμος. Θα φύγουμε από αυτό το Ιρβάνα που μας διακατέχει. Θα ξυπνήσουμε. Σήμερα τι μας ενδιαφέρει. Το τελευταίο πράγμα πιθανόν θρησκεία και πατρίδα. Πιθανόν. Αλλά αυτά μας εξασφαλίζουν ένα τρόπο διαβίωσης. Εάν συμβεί που το απεύχομαι να συμβεί κάτι με τους Τούρκους. Τι θα γίνει, αν δεν υπερασπίσω την πατρίδα μου, τι θα κάνω. Βλέπετε, ήταν σοκ η έρευνα που έγινε, που τα περισσότερα παιδιά δήλωσαν θα σκοθούν και θα φύγουν. Και το χειρότερο είναι ότι θα φύγουν τα παιδιά. Τι με ενδιαφέρει ο πόλεμος, τι με ενδιαφέρει εμένα το παρουσιάζουν ως θέμα των καπιταλιστών. Είναι θέμα, δεν το αρνούμε αυτό το πράγμα. Δεν έχω τα μάτια μου κλειστά. Αλλά από τη στιγμή που θα εμπλακεί η χώρα μου θα αφήσω τους γονείς μου, θα αφήσω όλες αυτούς που υποτίθεται ότι εγώ πρέπει να έχω μαζί τους μια ευαισθησία, τις κοινωνικές ομάδες, πάσχουσες, και θα σκοθώ να φύγω να τα εγκαταλείψω στο εξωτερικό και θα αφήσω αυτούς να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή θα αφήσω τη μάνα μου, την αδερφή μου, τον αδερφό μου που είναι υπερηλίκες ας πούμε, λέω, που δεν μπορούν να φύγουνε, που δεν μπορούν να δραπετεύσουνε ό,τι κάνουνε τώρα οι δίθεν πρόσφυγες που φεύγουν όλοι οι πρόσφυγες 20, 25, 30 χρονών και εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους στους βοβαρδισμούς και αν υπήρχε δηλαδή ένας δυνατός άνδρας μέσα στην οικογένεια να βοηθήσει αυτοί σκοθήκαν και φύγαν οι δειλοί. Αντιθέτως όταν γινόταν οι βοβαρδισμοί στη Σερβία ούτε ένα Σέρβο πρόσφυγα δεν είχαμε στην Ελλάδα που η Σερβία είναι δίπλα μας. Αλλά αντιθέτω έχουμε από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από το Σταν, και όπου θέλετε από το Αφριστάν, από το Αφρικιστάν μέχρι και από την Κατζαμπλάνκα είχαμε, έχουμε πρόσφυγες το Μαρόκο τι έγινε παιδιά στο Μαρόκο έχουμε πόλεμο δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς ενημερώστε μας πάμε για να κλείσουμε να προλάβουμε τελευταία θεματική ενότητα λέγεται Ιερά Βιβλία το Πανηγύρι και αρχίζει σελίδα 137, Τανάκ, τον Εβραίων βιβλιοιερό, νόμος, προφήτες, αγιόγραφα και έχουν μια τεράστια φωτογραφία, ένα ραβίνο να διαβάζει την τορά στη συναγωγή. Σας είπα, ραβίνους, όλους αυτούς τους απάνθρωπους, είναι απάνθρωποι όλοι αυτοί, τους έχουν φωτογραφίες και τους έχουν φάτσα κάρτα εκεί πέρα να τους βλέπουν τα παιδιά και να τους συνηθίζουν. Ένα παπάρε παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε. Ντρέπονται να βάλουν παπά. Δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν έχουν φωτογραφία φατσακάρτα κάρτα το Ραβίνο στην τώρα να διαβάζει, τη, στην συναγωγή να διαβάζει την τώρα. Τώρα εξηγώ είναι ο εβραϊκός ο νόμος, είναι θα λέγαμε οι μελέτες που έχουν γίνει των Εβραίων πάνω στην Παλαιά Διαθήκη. Ε, τώρα επίσης οι Εβραίοι ονομάζουν τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις συναγωγές πάμε σελίδα 138 το κοράνιο των μουσουλμάνων, φύγαμε από τους Επραίους τώρα πάμε στους, Μουσουλμα... στους μουσουλμάνους αυτά είναι θρησκευτικά, ορθόδοξα θρησκευτικά τετάρτης Δημοτικού το ξαναλέω εσείς ακούσατε πολλά για τον Χριστό όχι. Αλλά ακούσατε για όλα αυτά τα, τα καλά. Από προτεστάντες, ρωμαιοκαθολικούς, μουσουλμάνους, εβραίους και κοιτάξτε σελίδα 138 το Κοράνιο των Μουσουλμάνων δηλητήριο ο Αρχάγγελος Γαβρίλ παραδίδει το Κοράνιο στο Μωάμεθ και έχουν και μια μικρογραφία Πού το βρήκατε ότι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ δίνει το Κοράνι στο Μωάμεθ Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ένα Ευαγγελισμό έδωσε και αυτόν τον έδωσε στην Παναγία. Γιατί παρουσιάζεται τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακόμα και το Κοράνι λέει ότι το βλίο είναι ουρανοκατέβατο. Έπεσε από τον ουρανό στο κεφάλι του Μωάμεθ Πώς δεν το σκότωσε. Γιατί βάζουν ότι εξομοιώνουν τώρα ότι το Κοράνι δόθηκε από το Θεό. Και ποιον, τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Στέκετε στα καλά σας. Το ψεύδος όλο το μεγαλείο. Διεστρεβλώνεται την αλήθεια. Παρουσιάζεται στα παιδιά ότι το ίδιο Ευαγγέλιο, τον ίδιο Ευαγγελισμό που έδωσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Παναγία, το ίδιο δίνει το, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ το Κοράνι στο Μωάμεθ. Πώς η διαστροφή πλέον να διδαχτούν αυτά τα παιδιά και τι θα καταλάβουν αύριο μεθαύριο. Και πώς το ένα είναι άσπρο, το άλλο είναι μαύρο. Τα κάνει και τα δύο ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Δηλαδή και ευαγγελίζει την Παναγία για τον Χριστό, τον Πάσχοντα Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι ο Πάσχον Χριστός. Σταυρώθηκε. Και δίνει το Κοράνι στον uh, Μουάμεθ, που, άμεθ, που ο Μωάμεθ είναι ο επιθετικός Μωάμεθ να σας θυμίσω όχι μόνο τι λέει το κοράνι όχι μόνο τι λέει το κοράνι γιατί πέρα από αυτό που λέει το κοράνι αυτοί έχουν και τα παραδείγματα των προφητών τους ο Μουάμεθ παντρεύτηκε μια χείρα πλούσια αφού πέθανε η χείρα πλούσια κατά ένα μυστηριόδοσο τρόπο δεν ξέρουμε κάποιοι λένε ότι δολοφόνησε κιόλας Βρέθηκε κληρονόμος μεγάλης, πολύ μεγάλης περιουσίας ο Μωάμεθ. Κάποια στιγμή ερωτεύτηκε τη Σοφία. Η, Σοφία, η Σοφία ήταν μια ευρεοπούλα, μικρή πιτσιρίκα, έξι χρονών, 52 ο Μωάμεθ, για να περιέλθει στα χέρια του η μικρή Σοφία, σκοτώνει όλους τους γονείς της και παντρεύεται το, τη Σοφούλα, το μικρό το κοριτσάκι αυτό που ήταν έξι χρονών. Ο 52χρονος ο Μωάμεθ, τι καταλάβαινε αυτό το εξάχρονο κορίτσι, από γάμο και από συμβίωση με τον παππού της, όχι πατέρα της, παππού της. και εδώ νομίζω πρέπει να σας αφήσω προλάβαμε τουλάχιστον βγάλαμε την ύλη ε, αυτά τα δηλητήρια διδάσκουν ότι τα κάνει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ παρουσιάζει δηλαδή και στην Παναγία και δίνει τον Ευαγγελισμό για τον Χριστό αλλά και στο Κοράνι δίνει στο Μωάμεθ δίνει το Κοράνι ε, αντιδράστε να αντιδράσουμε όσο μπορούμε όσο έχει χρόνος. Μην αλλοιωθούν οι γενιές. Θα βγουν αύριο τα παιδιά θολωμένα, μπερδεμένα, δεν θα ξέρουν τίποτα από πατρίδα, τίποτα από εκκλησία, τίποτα από θρησκεία. Θα έχουν διδαχθεί τα πάντα εκτός από το να είναι Έλληνες. Αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, αυτού του τιμίου ραδιοφώνου, όπως συνηθίζω να το λέω, σας καληνυχτώ. Θα τα πούμε μαζί την άλλη Πέμπτη με τα θρησκευτικά 5η και 6 Δημοτικού. Καλό σα βράδυ.